Δεν θα αναφερθώ στο νομοσχέδιο. Αναφέρθηκε εκτενώς η συγγήτριά μας, η Μαρία Οικομνηνάκα. Εγώ θα αναφερθώ στην τροπολογία που έχει να κάνει της κυβέρνησης, που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η εξασφάλιση του έγκαιρου γενικού εμβολιασμού στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κρατικού συστήματος υγείας αποτελεί ανάγκη και δικαίωμα του λαού. Και η διασφάλισή του πρέπει να είναι υποχρέωση του κράτους. Όλα τα ασφαλή εμβόλια, η αξιοποίηση των επιστημονικά ενδεδειγμένων νέων φαρμάκων σε συνδυασμό με όλα τα μέτρα πρόληψης και με δεδομένη την ανάγκη ενός πλήρους αναπτυγμένου στο ελεγχομένο και εξοπλισμένο δημόσιο συστήματος υγείας σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και τις έκτακτες λαϊκές υγειονομικές ανάγκες, δηλαδή όλα αυτά που δεν διασφαλίζει σήμερα η κυβέρνηση, χρειάζονται ταυτόχρονα και ενιαία, και κανένα από αυτά δεν μπορεί να υποκαταστήσει ελλείψεις ή ανεπάρκειες των άλλων. Εσείς τώρα ως κυβέρνηση τι κάνετε? Φέρετε ένα συνοθήλευμα αντιεπιστημονικών διατάξεων, αυταρχικών προβλέψεων, δωράκια δηλαδή στους επιχειρηματίες και ψεμάτων, για να κουκουλώσετε την προκλητική έλλειψη μέτρων προστασίας του λαού, όπως την απαράδεκτη κατάσταση του επικίνδυνα υποστελεχωμένου δημόσιου τομέα υγείας, τη σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τα εμβόλια, τον εμβολιασμό, την αντιφατικότητα τοποθετήσεων και μέτρων που αφήνουν εκτεθειμένο το λαό τόσο απέναντι στην πανδημία, όσο και στην αντιμετώπιση των αναγκών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ενώ δεν κάνετε τίποτα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κουνάτε το δάχτυλο στο λαό, στους εργαζόμενους, να αποδεχθούν την αντιλαϊκή πολιτική. Διαφορετικά τους περικόπτεται το μισθό ή ανοίγεται το δρόμο για την απόλυσή τους, επιβεβαιώνοντας πως ο αντιλαϊκός διαχρονικά κατήφορος αυτής της πολιτικής, ανεξάρτητα ποιος είναι στην κυβέρνηση, δεν έχει πάτο. Και τι κάνετε λοιπόν τώρα? Πρώτον, ισχυρίζεστε ότι εξαντλήσατε τα μέτρα ενημέρωσης των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, των ανθρώπων με αναπηρία, στις μονάδες υγείας. Ψέμα! Αφού σχεδόν πουθενά δεν έγινε ουσιαστική ενημέρωση. Αντίθετα, η υπελαινοδία σας και η αντιφατικότητα των τοποθετήσεών σας και των μέτρων σας ενίσχυσαν το φόβο, τους ενδιασμούς, τη διστακτικότητα σε ανθρώπους που δεν ανήκουν στους περιθωριακούς του αντιεμβολιασμού, αλλά είναι εκτεθειμένοι στους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών ομίλων, στις αντιφατικές τοποθετήσεις ορισμένων επιστημόνων ανάλογα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα που είναι προσδεδεμένοι και χωρίς την ουσιαστική κρατική στήριξή τους. Αλήθεια, το ότι το 97% των φιλοξενούμενων προσφύγων στα 6 κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα 35 κέντρα φιλοξενίας που παραμένουν ανεμβολίαστοι, ποιανού ευθύνη είναι? Ποιος θέλει που δεν έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός κατοίκων? Ή το πρόγραμμα στους 20 ευγυρίας 7 μήνες πλέον δεν έχει ολοκληρωθεί? Ποιος θέλει που δεν φτιάχνονται εμβολιαστικά κέντρα στους χώρους όπου εργάζεται, σπουδάζει, ζει ο λαός? Δεύτερον, μιλάτε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού σε μονάδες υγείας, περίθαλψη ηλικιωμένων, αναπήρων κτλ. Φυσικά ο εμβολιασμός αυτού του προσωπικού είναι αναγκαίος. Δείτε όμως, στα νοσοκομεία δεν εισάγονται οι νοσούντες από κορονοϊό? Ναι. Από πού κολλάει αυτός ο κόσμος? Από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τους ανεξέλεγκτους τόπους δουλειάς, από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, τους τουρίστες, που έχει ως αποτέλεσμα να εισάγεται στη χώρα άγνωστος αριθμός θετικών κρουσμάτων. Και η εικόνα των νησιών το επιβεβαιώνει. Όμως μπρος στα κέρδη του τουριστικού κεφαλαίου, τι αξία έχουν για σας οι επιπτώσεις στο λαό και στους εργαζόμενους? Τα ίδια κάνετε όμως και πέρυσι, με το περίφημο «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε», το θυμάστε. Αλήθεια, στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, το ποσοστό εμβολιασμένων και όσων έχουν νοσήσει και έχουν ακόμα αντισώματα είναι πάνω ή όχι από το 90%? Ναι ή όχι? Αντίστοιχα, μεγάλα ποσοστά, 80, λίγο λιγότερο ή περισσότερο από 80%, υπάρχουν και στα άλλα νοσοκομεία της επικράτειας. Τρίτον, επιβάλλεται το απαράδεκτο μέτρο της αναστολής εργασίας που στον ιδιωτικό τομέα, πέραν της θέρησης μισθού, δεν διασφαλίζει την επάνωδο του εργαζόμενου στη δουλειά, αφού αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Και όλοι γνωρίζουμε ότι θα αποτελέσει άλλοθη και ευκαιρία για πωλήσεις. Τέταρτον, οι αρμοδιότητες των γιατρών εργασίας σχετικά με τον εμβολιασμό, την νόσηση, την παρακολούθηση των εργαζομένων, ανατίθεται, άκουσον, σε ποιον?
Είσαι ποιος? Στους προϊσταμένους. Γιατί δεν αξιοποιούνται οι γιατροί εργασίας, όπως και άλλες συναφείς ειδικότητες, για την παρακολούθηση των εμβολιασμών, την μετεμβολιαστική στήριξη, την ενημέρωση των εργαζομένων, τη λήψη και εφαρμογή των προληπτικών μέτρων. Αντίθετα, όλα αυτά τα υποκαθιστά τι? Η επίδειξη της εμβολιαστικής κατάστασης των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και όχι μόνο στους χώρους υγείας πρόνοιας, ανοίγοντας φυσικά το δρόμο των απολύσεων. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο το που στοχεύει η κυβέρνηση με την τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Να μετατοπιστεί η συζήτηση από τα προβλήματα που δημιουργεί η εγκληματική της πολιτική, να ενισχύσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να ταυτίσει οποιαδήποτε κριτική στην κυβερνητική πολιτική με ακροδεξιές, συνωμοσιολογικές, ανορθολογικές και αντιεμβολιαστικές απόψεις και κινήσεις, που καθόλου αυθόρμητες δεν είναι, τα είδατε χθες στο Σύνταγμα, και που η ίδια η κυβέρνηση προβάλλει, αξιοποιεί και ανέχεται, αφού αποτελούν βολικό αντίπαλο. Που ρίχνει όμως νερό στο μήλο της άθλιας προπαγάνδας της ίδιας της κυβέρνησης. Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής, το ΚΚΕ διεκδικεί και παλεύει ώστε η ανάγκη του εμβολιασμού του λαού να συνδυάζεται με την πλήρη και δωρεάν κάλυψη όλων των λαϊκών αναγκών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ως υποχρέωση του κράτους και της κυβέρνησης και όχι ως ατομική ευθύνη του λαού. Εξάλλου, τα υποδειγματικά αποτελέσματα του εμβολιασμού και των μέτρων προστασίας στο ΚΚΕ αποτελούν πρότυπο υπεύθυνης και αγωνιστικής στάσης που συμβαδίζει με τον αγώνα που συνεχίζεται για τη διεκδίκηση των αναγκαίων μέτρων θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και είναι ένα μάθημα στο οποίο η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα παίρνεται κάτω από τη βάση, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς, η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας είναι άκερη, άστοχη και επιζήμια με τον τρόπο που γίνεται. Γιατί πριν από οποιαδήποτε συζήτηση περί υποχρεωτικότητας πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριμένα αυτά που διεκδικούμε. Πρώτον, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, πρώτον, καθολικός δημόσιος δωρεάν εμβολιασμός με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, με σαφείς οδηγίες, αξιοποιώντας τα επιστημονικά δεδομένα και στη βάση ιατρικών ενδείξεων να ενεργεί το εμβολιασμός με το κατάλληλο εμβόλιο. Δεύτερον, δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό και κατοχήρωση για όσους πρέπει να εξαιρεθούν. Τρίτον, πλήρη καθημερινή ενημέρωση για όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από την πορεία των εμβολιασμών. Τέταρτον, αναβάθμιση και στελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, του Κέντρου Ελέγχου και Φαρμακοεπαγρύπνησης, με παρακολούθηση των εμβολιασμένων για τυχόν έγκαιρη παρέμβαση από παρενέργειες, επιστημονική αντίστοιχα καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού. Πέμπτον, εμβολιαστική εκστρατεία με εξαντλητική ενημέρωση, απαντήσεις στα έπρακτα ερωτήματα, δυνατότητα ακόμα και ουσιαστικής και προσωποποιημένης ενημέρωσης του λαού. Έκτον, για τις επίμαχες επαγγελματικές ομάδες, γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό μονάδο φροντίδας κτλ. Εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για εικούσιο εμβολιασμό, οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία που επικαιροποιούνται συνεχώς, με προϋπόθεση την κατανόηση των βάσιμων επιφυλάξεων και των γενικότερων αντιλήψεων. Ακόμα και αν η κυβέρνηση, έχοντας εξαντλήσει περιθώρια πειθούς, θα μπορούσε να μην θέσει σε αναστολή το προσωπικό, αλλά να το αξιοποιεί σε τομείς, σε πράξεις που ο κίνδυνος μετάδοσης είναι ελάχιστος. Εξάλλου, κάτι τέτοιο έγινε στην προηγούμενη φάση της πανδημίας που δεν υπήρχε το εμβόλιο. Έβδομο, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων, υλικών και μέσων ατομικής προστασίας. 8. Ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης του συγχρονισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ασφαλές άνοιγμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης κτλ. Και κλείνοντας, βέβαια η κυβέρνηση δεν υλοποιεί τίποτα από το ανωτέρω. Οι ευθύνες της είναι εγκληματικές και συνεχίζει το εγκληματικό της έργο με το σχέδιο για το νέο ΕΣΥ. Αντίστοιχες ευθύνες βαραίνουν διαχρονικά όλες τις αστικές κυβερνήσεις και το αστικό κράτος στη χώρα μας, αλλά και στις άλλες χώρες που αποτυπώνονται οι τραγικές συνέπειες στη ζωή και την υγεία των λαών από τη διαχείριση της πανδημίας, είτε από σοσιαλδημοκρατικές είτε από φιλελεύθερες κυβερνήσεις. Με βάση τα ανωτέρω, το Κομμουνιστικό Κόμμα απορρίπτει και καταψηφίζει τη συγκεκριμένη τροπολογία.